Ναι, είχα πάρει μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Ανουάρ, είχα πάρει από την ασφάλεια 4.000 ευρώ, τα οποία είχα ασφάλεια ζωής και πήγαμε στο καζίνο στα Τούρκικα και τα φάγαμε μέσα σε μια νύχτα. Έγινε αυτό? Μάλιστα. Ναι. Έγινε. Στο Ναι. Ζαμίου που λαγείς της Μιχανού, Μιχανέ, Πήγες μαζί, πήγες μαζί. Ναι. Άντρη μου, είναι αλήθεια αυτό? Ναι, πήγα μαζί του και τα φάγαμε μια νύχτα στο λιμάνι για Μάλιστα. να Το ένα ευχαριστηθεί. τούτο, τα κατοχόμενα έφαγε 4.000. Με το ζόρι που το έβαλαν να φάει. Ο ξαναπιέ μόνο μαζί μου. Έπιε εσύ, τη Visa Card, έβαλε την και τράβα λεφτά. Ναι, όχι. Μάλιστα. Κατόπιν ναι, να δική σου προτροπή, νομίζω έτσι. Ορίστε. Είπα σου φεύγουμε και είπε όχι, να παίξουμε ακόμα λίγο. Τον πρώτη νύχτα, τη δεύτερη νύχτα. Ποια δεύτερη νύχτα? Ποια δεύτερη νύχτα? Κύριε Ανουάρ, μισό λεπτό. Εντάξει, ένα λεπτό να τελειώσω. Εντάξει, εντάξει. Περίμενε, περίμενε ένα έπαιζα. Λεπτό. Στις μηχανάες, επέξαμε. Να παίξεις στην Κύπρο. Στις μηχανάες. Ναι. Ναι, όταν μου είπες έλα να μου φέρεις γούρι και κάτσε δίπλα σου. Να φέρεις γούρι. Αν λεπτό, άμα σου τα λέω έλα να πιάσω το που την πολυκατοικία. Ναι, έλα τώρα, έλα τώρα να φέρεις επιταγή. Ναι. Εντάξει, έλα τώρα νύχτα. Όταν εσμάζουν το μωρό, εξύπνουν το να έρθω μαζί του μωρού, να έρθω να σου φέρω επιταγές. Ένα λεπτό. Είναι πως είναι τώρα, φωνάζω. Ναι, σας ακούμε. Έπαιζε. Ένα λεπτό, κύριε. Έχει παραδεχτεί. Δεύτερο, τρίτο, για τα πουτά. Η κυρία λέει ότι έπινα. Η κυρία έπαιρνε. Ναι, έπινα τις μπύρες μου φυσικά. Τις μπύρες σου, στο ταμείρα μη βόρκες και όπου κι άλλες ούζω και μύθισες. Κύριε Ανουάρ, μισό λεπτάκι. Δεν θα μετρούμε τώρα τα ποτά τα οποία ήπιατε. Εγώ πρέπει να απαντήσω γίνα που λέει που είπε για μένα. Εντάξει. Και μόνος μου που τα κάνω εγώ του τα ούλα. Εντάξει. Και όπου κάνες ούζω δεν πήρνε. Ήρθες έστω και τι τσίρα έπαιτες. Ναι. Για όνομα του Θεού. Κύριε Ανουάρ, μισό λεπτάκι. Θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Εσύ την άλλη ημέρα το πρωί. Κύριε Ανουάρ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Μάλιστα. Τι χτυπούσατε? Το χτυπούσαν, ναι. Την κακοποιούσατε. Και μάλιστα. Γιατί όμως. Τελευταία φορά γιατί όμως. Για ποιον λόγο. Ρώτα τι. Μας έχει πει. Και ο Μπάτσους. Γιατί, για ποιον έχει λόγο. Έχει σημασία, δηλαδή είναι ο ένας ή οι δύο. Δηλαδή εντάξει. Οι δύο δεν πιάνονται, οι τρεις πιάνονται. Για ποιον λόγο. Άντρη μου, θες να απαντήσεις. Ναι, είχαμε κάποια συζήτηση, μια σκηνή τέλος πάντων ζηλοτυπίας με τον κύριο και σηκώθηκε το πρωί και έκατσε και άρχισε να πίνει έξω και κατά τη γνώμη του έπρεπε να πάω να του πω «Μα έκατσες τώρα, δάμε και πίνεις, θέλεις να σου φέρω να φάεις, να πιείς». Όχι, δεν τον ερώτησα τίποτε. Γιατί αν θυμάσαι καλά κύριε Ανουάρ, είχα 80 ευρώ μέσα στο. Είχα 80 ευρώ μέσα στο πορτοφόλι μου και ήρθα και είπα σου, έπιασε τα λεφτά που ήταν να πάω να πιάσω, να ψουμνίσω και είπε μα, με σε ενδιαφέρει. Εντάξει. Ναι. Σωστά, όχι, δεν τελείωσα. Και μετά συνέχισε να πίνει, σηκώθηκε το πρωί και ξεκίνησε να πίνει. Ήρθε ο φίλο σου και πήγα να τον ρωτήσω, θέλει να σου κάνω καφέ. Και ύστερα γύρισα πάνω σου και είπα σου θέλεις καφέ, επειδή ντρέπουμε να πω τι απάντησες, δεν μπορώ να βγω στον αέρα να λέω τα βρωμόλογια που μου είπες. Ναι, εσύ τα μηνύματα σου τώρα να του διαβάζω τα μηνύματα σου. Όχι, δεν θέλουμε κύριε Ανουάρ να μας διαβάσετε τα μηνύματα, είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, δεν θέλουμε να βγουν στον αέρα. Προσωπικά να μου στείλει ρε μαλάκα. Κύριε Ανουάρ, σας παρακαλώ πολύ, είμαστε στον αέρα, θέλω να είστε πολύ προσεκτικός με αυτά που λέμε. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάξετε μεταξύ σας. Πρώτο, η ώρα πιο τη νύχτα πρωτοχρονία να μου στείλει ένα μήνυμα να μου γράφει έτσι. Εντάξει, ωραία, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, μισό λεπτάκι. Επειδή τα προσωπικά σας θέματα δεν λύνονται και ούτε θα λυθούν στον αέρα, δεν λύνονται σήμερα εδώ στην εκπομπή, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Μας είπατε ότι την χτυπούσατε, την κακοποιούσατε. Πήγατε κι εσείς στη Συρία για να φέρετε, υποτίθεται, πίσω το παιδί. Και μείνατε εκεί. Μάλιστα, για ποιο λόγο. Να μας πείτε εσείς για ποιο λόγο. Να μας πείτε εσείς, το παιδί δεν θέλει να είναι και με τη μητέρα του. Ένα λεπτό, να ρωτήσω την κυρία Άντρη. Εντάξει, την κυρία Αντριάννα μάλλον. Ήταν να έρθω Κύπρο ή ήταν να έρθω. Έτσι ισχυρίζεσαι. Όχι, την Παρασκευή, την Πέμπτη πριν να έρθω, ήταν να έρθω
Παρασκευή, την Πέμπτη, πόσες φορές του πήρα τηλέφωνο για να ψωνίσω για το μωρό παπούτσια. Ναι. Για να πιάω μπουτούντα για το σχολείο. Για να πιάω ρούχα. Ναι, για ναι. Μανταλόνι, για μπουκάμισο. Ναι. Πόσες φορές σε πιάσα. Πολλές. Ήταν να έρθω, ξέρω να έρθω. Δεν ήξερα. Την Παρασκευή, με μου λαρίσερε, ξέρεις, α. Ναι, γιατί δεν ήρθατε τελικά. Γιατί δεν ήρθατε τελικά. Περίμενε, να τελειώσω. Την Παρασκευή ήταν να πάω Λίβανο και έπιασα το βοριό της Τουρκιών και ζήτησα τους να μου κάνουν την Κυριακή. Και ο άνθρωπος είπε μου εντάξει, αγυρώθηκε και ήταν εκτός Κύπρο ο άνθρωπος. Και αν μου εμπειράζει, έλα την Κυριακή. Εντάξει, παίρνω την κυρία το Σάββατο, έξερω που, να μην σου πω τώρα που ήταν. Εντάξει, εμαλώσαμε μπας στο τηλέφωνο και ξαναχτυπώ της πίσω και απαντά μου ο αρφός της και είμαι στον αέρα. Με κοφτή να πω την κουβέντα. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να το αναπείτε βρίσκες στον αέρα, κύριε Ανουάρ. Μάνα μου, έβριζε με πάνω στο τηλέφωνο τη μάνα μου, τάχα ότι μπορεί να πάω στην Κύπρο, να κάνεις να φτιάξει. Εντάξει. Μάλιστα. Να πάω Κύπρο, πέστε μου. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί σας είχε απειλήσει, γιατί η Άντρια εδώ μας είπε προηγουμένως ναι. ότι ενώ φωνάζατε εσείς στο τηλέφωνο και βριζόσασταν, άρπαξε το τηλέφωνο ναι. Και σας είχε πει 5, 10, 20, 100 κουβέντες παραπάνω. Ναι. Ναι, που μπορεί όλοι. Όταν λέει και ο ίδιος, έχω καταγγελία ένα δύο του στην αστυνομία, μπροστά στην αστυνομία, μίλησε με. Εντάξει, μπροστά στην αστυνομία. Ξαναπάω. Όταν η κυρία.